θέμα της διαχείρισης των υδάτων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Απασχολεί εξόχως την τοπική αυτοδιοίκηση και τα αρμόδια υπουργεία, την κυβέρνηση. Είναι ένας τόπος λοιπόν στον οποίο θα πρέπει να γίνουν τομές προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οργανωμένα, συντονισμένα τις επιπτώσεις που έχει φέρει η κλιματική αλλαγή αλλά και οι συνήθειες καταναλωτικές των κατοίκων των περιοχών μας. Για τη δική μας παράταξη, η οποία έχει αναλάβει το τελευταίο χρόνο και τη διοίκηση του Δήμου, η σύσταση δημοτικής επιχείρησης ίδρυψης αποχέτευσης ήταν μια απαιτούμενη διαδικασία, ήταν απολύτως αναγκαία, προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα θέματα της διαχείρισης της ίδρυψης και της αποχέτευσης με ένα πιο ορθολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο. Η έναρξη λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού επίσης επέτεινε αυτή την ανάγκη και έτσι από τα πρώτα θέματα τα οποία ξεκινήσαμε να βλέπουμε ως νέα διοίκηση ήταν η δημιουργία, η ίδρυση της δημοτικής αυτής επιχείρησης, η οποία ιδρύθηκε και σύντομα τη Δευτέρα, νομίζω, την προσοχή, θα έχουμε και τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα, σχετικά με τη διαφαινόμενη συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς παρακολουθούμε εκ του συνέγγυς από πάρα πολύ κοντά, συμμετέχοντας ο ίδιος μου και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρόλο που δεν είναι στις άμεσες αρμοδιότητες της Επιτροπής, είναι θέμα συζήτησης. Και η θέση μας είναι η θέση η οποία έχει αναπτύξει και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και άλλες ενώσεις Δήμων, και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη και συνοψίζεται στο γεγονός ότι διαφωνούμε κάθετα και οριζόντια με οποιαδήποτε διαδικασία συγχώνευσης υποχρεωτικής προχωρήσει το Υπουργείο. Είμαστε της άποψης ότι προϊόν διαχειριστικών μελετών αλλά και συζητήσεων των δημοτικών επιχειρήσεων θα πρέπει να υπάρξει ένας γύρος συνενετικών συγχωνεύσεων, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει την δυνατότητα να συγχωνεύσουμε φορείς προκειμένου να κάνουμε τις οικονομίες κλίμακας αυτές τις οποίες πρέπει να κάνουμε και να διαχειριστούμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με δυνατότητες μεγαλύτερες από ότι η κάθε δημοτική επιχείρηση μεμονωμένα, αλλά αυτό αδιαπραγμάτευτα θα πρέπει να είναι στη βάση της οικειοθελούς συνεργασίας. Την επιχειρούμενη συγχώνευση οριζόντια των δημοτικών επιχειρήσεων σε επίπεδο νομού μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και μάλιστα πρόσφατα έχουμε και στο πλαίσιο της συνάντησης των Δήμων στην ΠΕΔ αλλά και στην απόφαση που έχουμε λάβει ως Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζουμε ανοιχτά, κατά πλειοψηφία βέβαια η συμπολίτευση θεωρεί ότι μπορούμε, θέλει να συνεχίσει, η αντιπολίτευσή μας θεωρεί ότι μπορούν να συνεχίσουν κανονικά συγχωνεύσεις. Για μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Θεωρούμε ότι μόνο και ο θελός θα πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις, διότι εκτίμησή μας είναι ότι είναι μια πρώτη φάση αυτή των συγχωνεύσεων. Θα ακολουθήσουν και άλλα θέματα, όπως πιθανά η ιδιωτικοποίηση του νερού, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προχωρήσουν. Στην περίπτωση του Δήμου Δοξάτου, μια τέτοιου είδου συγχώνευση, ποια προβλήματα θα ήταν κρίσιμα για την πορεία και την αύξηση των χρημάτων που δίνονται από τους πολίτες, αλλά και μια ισορροπία μεταξύ των Δήμων. Το μόνιμο άγχος των διοικήσεων των Δήμων που την διαχείριση των νερών τους έχουν δημοτικές επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα εξυπηρέτησης των δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων περιοχών. Σκεφτείτε σε ένα μεγάλο φορέα, μια βλάβη στην Περιστεριά ή στον Αίγυρο, όπου υπάρχουν 20 οικογένειες που κατοικούν μόνιμα εκεί, πόσο δύσκολο θα ήταν για ένα μεγάλο φορέα να αντιμετωπίσει με τεχνοκρατικά κριτήρια και με τεχνοκράτες διευθυντές τη βλάβη τη συγκεκριμένη. Εδώ είναι θέματα λοιπόν τα οποία οι Δήμοι πρέπει να φροντίσουν και δεν έχουν να κάνουν με νούμερα μόνο, έχουν να κάνουν με την υποχρέωση που έχουμε να ιδρεύουμε και να αποχετεύουμε περιοχές. Αυτός είναι ο κύριος φόβος όλων των Δήμων και όλων των διοικήσεων. Από εκεί και πέρα, ένα σημαντικό θέμα έχει να κάνει με την ουσιαστική διαχείριση των νερών. Εμείς καμία σχέση δεν έχουμε με το Δήμο της Δράμας συγκεκριμένα. Βέβαια, έχουμε συνεργασία και η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης της Δράμας είναι μια έμπειρη υπηρεσία, η οποία έχει αναλάβει στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης και συνδράμει στην κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού του Δοξάτου, έχοντας την εμπειρία να το κάνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, σε επίπεδο διαχείρισης υδάτων δεν έχουμε την παραμικρή σχέση. Αντίθετα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ιδρεύουμε τον αρχαίο Δήμο Νεαπόλεως και τον σύγχρονο Δήμο Καβάλας. Ιδρεύουμε ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μέρος τέλος πάντων του Δήμου Προσοτσάνης και προφανώς είναι Δήμοι αυτοί οι δύο με τους οποίους θα είχαμε πολύ περισσότερα πράγματα να συζητήσουμε σε επίπεδο διαχείρισης πηγών, σε επίπεδο διαχείρισης υδάτων από ότι με το Δήμο της Δράμας. Προφανώς και θα μας ενδιαφέρει η συνεργασία με όλους τους όμορφους Δήμους,
Αλλά όταν συζητάμε για ένα κοινό φορέα, στον οποίο θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις, να τον αναπτύξουμε, να τον προχωρήσουμε, να τον διαχειριστούμε, εκεί θα πρέπει να δούμε με πραγματικά στοιχεία, με τεχνικά στοιχεία, προϊόν διαχειριστικών μελετών, το ποιοι δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν. Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο οι Δήμοι το ξέρουν καλύτερα από ότι το ξέρει το Υπουργείο. Δεν πιστεύουμε, αυτή είναι η θέση μας, και νομίζω ότι υπάρχει ομοφωνία σε επίπεδο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ότι το Υπουργείο σήμερα ξέρει καλύτερα τις ανάγκες των Δήμων και των Δημοτών μας από ότι εμείς, έχοντας μάλιστα συνδιαμορφώσει η Δήμη άποψη για το θέμα αυτό. Δηλαδή την ίδια άποψη θεωρώ ότι έχει και ο Δήμος της Δράμας, γνωρίζοντας ότι ούτε μία σχέση έχουμε σε επίπεδο διαχείρισης μεταξύ μας. Εδώ βέβαια οφείλω να κάνω μια σημαντική σημείωση. Το νερό της ίδρυψης είναι το 12,5% της συνολικής ποσότητας ύδατος, το οποίο απαιτείται για να προχωρήσει η κοινωνία μας. Το υπόλοιπο αφορά το νερό της άρδευσης. Άρα, αυτό που για όλους είναι πολύ ξεκάθαρο επίσης είναι το γεγονός ότι θα πρέπει πρώτα αυτή το μήνα να ξεκινήσει ανάμεσα για τα νερά της άρδευσης και να προχωρήσει κυρίως και πρώτα το θέμα της διαχείρισης των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μείνει πίσω, εκεί το τοπίο προφανώς είναι πιο συγκεχημένο. Αν και συγκεχημένο είναι και το τοπίο στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης αποχέτευσης. Ακούσαμε τον Υπουργό να εξαγγείλει 250 εκατομμύρια χρηματοδότηση στις ΔΕΙΑ προκειμένου να εξορθολογιστεί η κατάσταση. Είναι όμως πραγματικά δύσκολο και υπάρχουν και σημαντικές φωνές οι οποίες θεωρούν ότι είναι και αντισυνταγματικό να πάρεις και να συγχωνεύσεις νομικά πρόσωπα Δήμων, χωρίς μάλιστα αυτό να είναι λαϊκή απέτηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είμαστε αντίθετοι. Αύριο το βράδυ φεύγουμε για το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ, το οποίο πραγματοποιείται στη Ρόδο, 7-9 του μηνός. Εκεί νομίζω ότι θα υπάρξει εξαντλητικός διάλογος για το θέμα. Έχουμε ενημερώσει την ΚΕΔΕ για τις θέσεις μας, παράντος του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, του Δημάρχου Νέστου, του κ. Μιχαηλίδη. Θα διατυπώσουμε για ακόμα μια φορά τις ξεκάθαρες θέσεις που έχουμε αναπτύξει ως περιφέρεια, στις οποίες νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι Δήμοι, οι συντελεστές συνάντησης, νομίζω ήμασταν 16 από τις 22, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ΚΕΔΕ έχει ευικαιότητα, θα ακούσει τις απόψεις μας και θα διαφυλάξει τα συμφέροντα των Δήμων μας αλλά και των Δημοτών μας. Τεχνικά έργα τα οποία θεωρείται απαραίτητα για το Δήμο Δοξάτου, τα οποία ήδη έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης ή τα οποία ήδη έχουν ενσωματωθεί. Θα μιλήσω γενικότερα για τα τεχνικά έργα, δεν θα περιοριστώ στον τομέα της ίδρυψης. Βρήκαμε αρκετά έργα τα οποία ξεκίνησαν το 2023, παραμονή των εκλογών. Έργα τα οποία δεν προχώρησαν όπως θα έπρεπε. Και σήμερα έχουμε αρκετά συγχρηματοδοτούμενα έργα τα οποία εντάχθηκαν το προηγούμενο διάστημα, ξεκίνησαν όπως σας είπα, και είμαστε σε μια φάση που προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε. Το κλειστό γυμναστήριο του Δοξάτου. Ολοκληρώνουμε ένα έργο στον τομέα της ίδρυψης με τηλεμετρία στα τηλεοστάσια του Δήμου Δοξάτου. Αρκετές μικρότερες παρεμβάσεις και έργα τα οποία προσπαθούμε να οριμάσουμε και να τρέξουμε την επόμενη περίοδο. Έχουμε το τεχνικό πρόγραμμα από τους κεντρικούς αυτοτελεσπόρους, 416.000 ευρώ. Ολοκληρώνουμε φέτος το πρόγραμμα του 2024. Προσπαθήσαμε όλες τις παρεμβάσεις να είναι παρεμβάσεις με σοβαρό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες όπου έγινε. Νομίζω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Όλες οι παρεμβάσεις ήταν πάρα πολύ στοχευμένες και το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και στο τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα εγκρίνουμε σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ, 8 η ώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα εγκρίνουμε το τεχνικό πρόγραμμα του 2025. Δεν είναι πάρα πολλά τα λεφτά, αλλά είναι χρήματα για τα οποία φροντίζουμε και το τελευταίο ευρώ που θα διατεθεί να καλύψει πραγματικές ανάγκες των Δημοτών μας. Από εκεί και πέρα έχουμε υποβάλει δύο αιτήσεις χρηματοδότησης από την αρχή του χρόνου. Η μία αφορά τις βελτιώσεις και επεκτάσεις των σχολικών μονάδων. Έχουμε 6 σχολεία από τις 26 μονάδες, τα οποία είχαν ανάγκες για σοβαρές παρεμβάσεις. Νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή η πρόταση, θα εγκριθεί και περιμένουμε το επόμενο διάστημα και τα αποτελέσματα από την αίτηση χρηματοδότησης των ενεργειακών αναβαθμίσεων που κάναμε σε δύο μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, στο σχολικό συγκρότημα του Δοξάτου και στο σχολικό συγκρότημα του Αγίου Αθανασίου. Θα αναβαθμίσουμε ενεργειακά τις μονάδες αυτές προκειμένου να εξασφαλίσουμε χαμηλό κόστος λειτουργίας στους μαθητές μας. Από εκεί και πέρα, μέσω της αναπτυξιακής διοδοπίας στο Λίντερ, σχολικού προϋπολογισμού περίπου 400.000 ευρώ, θα δημοπρατηθούν τις επόμενες 10 μέρες.
και οριμάζουμε έργα για την αγροτική οδοπία. Έχουμε την προδημοσίευση της πρόσκλησης, περιμένουμε την πρόσκληση, έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες για τις οδοπίες οι οποίες θέλουμε να αναβαθμίσουμε και περιμένουμε την διαδικασία της πρόσκλησης για να μπορέσουμε να υποβάλουμε τις αιτήσεις μας. Βέβαια, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλο αυτό, αλλά και στην ορίμανση νέων έργων που χρειάζεται, προχωράμε με την ενίσχυση της τεχνικής μας υπηρεσίας. Περιμένουμε την έγκριση της αναμόρφωσης της τελευταίας προκειμένου να συνάψουμε μια προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό, το ΔΕΠΑΝ, στο πλαίσιο της οποίας θα ενισχύσουμε με δύο μηχανικούς και με διοικητικό υπάλληλο την τεχνική μας υπηρεσία, το οποίο κρίνεται τελείως απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρώσουμε γρήγορα τα έργα τα οποία έχουν προχωρήσει, αλλά συγχρόνως να οριμάσουμε έργα και να καλύψουμε σημαντικές ανάγκες τα οποία υπάρχουν στο Δήμο μας. Έργα τα οποία θα δώσουν ανθεκτικότητα στο Δήμο, έργα πολιτικής προστασίας, δίκτυα εμβρίων, έργα τα οποία θα αποσυμφορήσουν περιοχές, έργα απαραίτητα, έργα πνοής, χώρους οι οποίοι πρέπει να γίνουν αναπλάσεις, αλλά και έργα υποδομής όπως η είσοδος του Δοξάτου, τη βόρεια είσοδος του Δοξάτου, έργα τα οποία πολλά χρόνια τοπικές κοινωνίες περιμένουν να γίνουν και ήρθε η στιγμή να οριμάσουν και να προχωρήσουν. Και για το Καλαμπάκι, επίσης μια σημαντική παρέμβαση που πρέπει να γίνει είναι η ολοκλήρωση του κτίριου των κοινωνικών υπηρεσιών, προς προκειμένου στοχευμένα οι κοινωνικές μας υπηρεσίες να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ευρύ κοινό, σε ένα Δήμο ο οποίος κοινωνικά αντιμετωπίζει πάρα πολλά σοβαρά θέματα και για τα οποία πρέπει να δράσουμε συντονισμένα και να δώσουμε λύσεις. Κάνουμε μια μικρή παρένθεση για τα προδοτικά τέλη, μια και αναγνωριστήκατε σήμερα για τον προπολογισμό. Έχει μπει στην ατζέντα το επόμενο χρονικό διάστημα να δείτε λίγο τι ακριβώς θα συμβεί με τα προδοτικά τέλη, θα υπάρχει επιβάρηση στους πολίτες ή θα παραμείνει? Είμαστε σε φάση χρονικά που θα εγκρίνουμε όλα τα τέλη που πρέπει να εγκριθούν προκειμένου να προχωρήσει ο προϋπολογισμός του 2025. Σήμερα έχετε το τεχνικό πρόγραμμα, έρχονται τα τέλη των λαϊκών αγορών, έρχονται μια σειρά από τέλη και φυσικά θα φτάσουμε την επόμενη εβδομάδα να συζητάμε τα δημοτικά τέλη, όπως επίσης τα τέλη άρδευσης. Και η ΔΕΙΑ δουλεύει, ήδη ξεκινήσαμε να δουλέψουμε και να προετοιμάσουμε τα τέλη ίδρυψης και αποχέτευσης. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη και προσπαθούμε να δούμε πώς συντονισμένα και τρέχοντας συγχρόνως και κάποιες άλλες υποθέσεις που πρέπει να τρέξουν. Ξέρετε, ο Δήμος μας είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχει με τα προηγούμενα οικονομικά υπόλοιπα. Είμαστε ένας Δήμος που είχαμε στο τέλος του 24 3.600.000 δεδομένες οφειλές, μαζί με τα τρέχοντα ένα ποσό πάνω από τα 5-5 εκατομμύρια, τα οποία πραγματικά δεν επιτρέπουν στο Δήμο να προχωρήσει οριζόντια και για το σύνολο των δημοτών του μέτρα για την βελτίωση της ζωής αλλά και των οικονομικών δεδομένων. Θέλω να πιστεύω ότι με ενέργειες και σύμφωνα με τις ενέργειες που έχει κάνει η οικονομική υπηρεσία θα είμαστε σε θέση να δώσουμε μέτρα για το ευρύ κοινό, όπως είναι η μείωση των δημοτικών τελών. Αυτή είναι η διάθεσή μας και θέλουμε εμφατικά να το κάνουμε από τον πρώτο χρόνο της διοίκησής μας. Φυσικά, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ήδη παίρνουμε μέτρα, δεν πάμε δηλαδή απλά να κάνουμε μία μείωση. Πρέπει να μειωθεί το πραγματικό κόστος διαχείρισης στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Ξεκινήσαμε αυτές τις μέρες ένα μεγάλο πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης στα σχολεία, το Green School. Θα ενημερώσουμε τα παιδιά όλων των σχολικών μονάδων για την ανάγκη ανακύκλωσης, για το τι σημαίνει κυκλική οικονομία, για την εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων από τον πράσινο κάδο στον μπλε, ο οποίος θα φέρει πάρα πολύ σημαντικά ωφέλη πέρα από τα περιβαλλοντικά και οικονομικά. Και με τον τρόπο αυτό, συγχρόνως και με την κατασκευή του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δοξάτου, ο οποίος θέλουμε να πιστεύουμε θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος της χρονιάς, θα καταφέρουμε να επιτύχουμε οικονομία στον τομέα της διαχείρισης, ικανή να εξυπηρετήσει, να καλύψει την ανταποδοτικότητα μιας μείωσης που θέλουμε να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της άρδευσης, αυτό είναι ένας τομέας στον οποίο δεν υπήρχε καμία ανταποδοτικότητα. Αν κάποιος δει με απολογιστικά στοιχεία το τι έξοδα υπήρχαν στο δημοτικό αρδευτικό δίκτυο και τι έσοδα υπήρχαν, θα διαπιστώσει ξεκάθαρα, περίτρανα, ότι υπάρχει πλήρης έλλειψη ανταποδοτικότητας. Εκεί, αφού πρώτα ξεπεράσουμε προβλήματα όπως η έλλειψη άδειας χρήσης νερού, θα πρέπει να μπούμε σε έργα αναβάθμισης του δημοτικού δικτύου, έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, προκειμένου να περιορίσουμε την οικονομική επιβάρηση του πρωτογενή τομέα.
Νομίζω ότι στο κομμάτι της στάρτευσης δεν θα αποφύγουμε τις αυξήσεις, διότι πρέπει να καλυφθεί ως ένα βαθμό η ανταποδοτικότητα. Πρέπει όμως, με ορίζοντα πενταετίας, αυτό είναι το πλάνο μας, να καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε τα κοστολόγια, να τα βελτιώσουμε και να μπορέσουμε να μειώσουμε σε επόμενη φάση το κόστος της στάρτευσης, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στον πρωτογενή τομέα να είναι ανταγωνιστικό τόσο με τους άλλους δήμους της περιοχής, αλλά και εθνικά. Κατά το κομμάτι της διαμάχης που συνδέουν όλα αυτά που είπατε, έτσι, είναι όλα μαζί τους συγκλίνουν και συνδέονται. Το κομμάτι της διαχείρισης όλων αυτών είναι για τα επόμενα χρόνια ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και πέφτει σε εσάς το βάρος να βρείτε τρόπους ανταποδοτικότητας για να μπορέσετε να το λύσετε. Δύσκολο. Είναι δύσκολη άσκηση. Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες είναι υπηρεσίες οι οποίες ταλανίζουν, η ανταποδοτικότητα αυτή ταλανίζει το σύνολο των Δήμων. Ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι Δήμοι έχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα να ξεφύγει από την ανταποδοτικότητα. Στους Δήμους, όπως είμαστε εμείς με πληθυσμό κάτω των 20.000, υπάρχει ευνοϊκή ρύθμιση να μπορείς να φύγεις για ένα ποσοστό της τάξης 10% από την ανταποδοτικότητα και να καλύψεις τη διαφορά με τακτικά έσοδα. Είναι όμως ένα κομμάτι το οποίο αν δεν δράσεις, αν δεν ενεργήσεις, αν δεν προγραμματίσεις, μπορείς να δημιουργήσεις σοβαρά θέματα στους δημότες, διότι αυτή η επιβάρυνση είναι μια σημαντικότατη επιβάρυνση. Είναι χρήματα τα οποία πληρώνονται μαζί με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Φυσικά εκτός από τη διαχείριση των απορριμμάτων, αυτό το τέλος αφορά και τον οδοφωτισμό, το δίκτυο οδοφωτισμού. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, στο οποίο και εκεί πρέπει να γίνουν πράγματα. Συγχρόνως με τη μεμονωμένη αντικατάσταση λαμπτήρων με λαμπτήρες οικονομίας, θα πρέπει να γίνει σε βιομηχανική κλίμακα όλο αυτό. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των φωτιστικών σε επίπεδο Δήμου και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 2025 θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε τη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού και να δούμε πώς και εκεί θα μπορέσουμε να κάνουμε οικονομίες τέτοιες που θα συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στην μεγαλύτερη μείωση των δημοτικών τελών. Και είναι με αντιπυρική προστασία και κοινωνικές δομές το δεύτερο κομμάτι. Δύσκολο το καλοκαίρι, δύσκολο το 2024, με πολλά προβλήματα όσον αφορά την καλή οργάνωση των συντηρητικών οργάνων πολιτικής προστασίας. Υπάρχει πρόθεση και διάθεση να υπάρχει ακόμη καλύτερη οργάνωση σε θέματα που τυχόν απασχολούν τον κάμπο περισσότερο, έτσι, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε καθημερινά, ακόμη και εν μέσω του κρίσιμου περίοδου. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα το καλοκαίρι, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με την υπεράνθρωπη προσπάθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την άμεση παρέμβαση και χάρη σε κάποιους θελοντές οι οποίοι συνέδραμαν την προσπάθεια των πυροσβεστών και καταφέραμε και ελέγξαμε τις πυρκαγιές, τις αρκετές πυρκαγιές που είχαμε στα διοικητικά μας όρια, χωρίς να έχουμε σημαντικά προβλήματα. Αυτό όμως, όπως σας είπα, ήταν αποτέλεσμα υπεράνθρωπης προσπάθειας τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας όσο και των θελοντών. Οι περισσότερες από αυτές νομίζω ότι ήταν προϊόν εμπρισμών. Νομίζω ότι δεχόμαστε μια επίθεση η οποία δεν ξέρω για ποιους λόγους συμβαίνει. Πάντως πρέπει όλοι να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά προκειμένου να προστατεύσουμε τις περιοχές μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό και νομίζω ότι μπορούμε και εμείς μέσα από τις εθελοντικές ομάδες που δημιουργούμε και αυξάνοντας τον αριθμό των εθελοντών, να συνδράμουμε όσο περισσότερο μπορούμε, προκειμένου και στο μέλλον να έχουμε καλοκαίρια ήσυχα και απροβλημάτιστα. Τώρα προχωράμε προς το χειμώνα, οι κίνδυνοι πλέον αλλάζουν μορφή, ξεφεύγουμε, έχει παραταθεί η αντιπυρική προστασία, αλλά πολύ σύντομα η μετάβαση, αυτό είναι ένα μέρος της κλιματικής αλλαγής, η μετάβαση από αυτό το καλοκαίρι που βλέπουμε σήμερα σε χειμώνα θα είναι γρήγορο, απότομο και περιμένουμε, πρέπει να είμαστε σε αυξημένη επαγρύπνηση. Τα προβλήματά μας πλέον έχουν να κάνουν με τις πιθανές πλημμύρες. Αυτό τώρα είναι, σε αυτή τη φάση είμαστε. Έχουμε ολοκληρώσει και το σχέδιο, το βορέα, το σχέδιο αντιμετώπισης των πλημμυρών. Έχουμε καλέσει, βρεθήκαμε στο ΤΕΣΟΠ, στο Τοπικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας. Συντονιστήκαμε με τις συναρμόδιες φορείς, με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με το
το στρατό. Είμαστε νομίζω σε καλό βαθμό ετοιμότητας να αντιμετωπίσουμε πιθανά προβλήματα. Καθαρίσαμε αρκετά ρέματα με τα πενιχρά μέσα οικονομικά και μηχανικά που διαθέτουμε. Περιμένουμε και την περιφέρεια να συνδράμει στην προσπάθεια, στην κατεύθυνση αυτή. Εμείς εδώ έχουμε ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο των ξεροχήματων του Δοξάτου, ο οποίος σε περίπτωση που κατεβάσει μεγάλες ποσότητες νερού μπορεί να δημιουργήσει θέματα στα χωριά μας. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα και εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις από την περιφέρεια, προκειμένου να έχουμε έναν ήσυχο χειμώνα ή τέλος πάντων, ακόμα και αν υπάρχουν ανησυχίες, αυτές να είναι ελεγχόμενες και να μην οδηγήσουν σε σημαντικά θέματα στους δημότες μας. Τα θέματα της πολιτικής προστασίας είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, όπως νομίζω και σε όλους τους υπόλοιπους δήμους της περιοχής. Περιμένουμε από το αρμόδιο Υπουργείο να κατευθύνει περισσότερους πόρους στην κατεύθυνση αυτή. Και είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν βήματα το επόμενο διάστημα.